Η 17 Νοέμβρη πλησιάζει. Τώρα θα απευθύνομαι στους νέους. Η 17 Νοέμβρη πλησιάζει. Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται έξω από το Πολυτεχνείο. Νομίζω θα βρίσκονται πολύ περισσότεροι από το βράδυ του 67, του 74. Τότε που μπήκανε μέσα τα τάγκς. Πώς τα ζήσαμε το τέλος της δικτατορίας. Δεκαεφτά Νοέμβρη του 68. Νοέμβρη του 68 επίσης καταδικάστηκε σε θάνατο και ο Αλέκος Παναγούλης, που έλεγε «Μόνο όταν πεθάνω θα με αγαπήσουνε. Μόνο όταν πεθάνω θα καταλάβουν αυτά που τους φώναζα. Μην αφήνετε να σας εξαπατά αυτός που κυβερνά, αυτός που υπόσχεται, αυτός που σας φοβίζει. Μην είστε χαμένο κοπάδι. Σκεφτείτε με το δικό σας μυαλό. Κάθε άνθρωπος είναι ένα ξεχωριστό, μοναδικό και υπεύθυνο. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, πυρήνα κάθε ελευθερίας». Θα ήθελα πάρα πολύ, κυρία μου, επειδή σπούδασα μετά το Πολυτεχνείο, να είμαι στη γιορτή του Πολυτεχνείου, αλλά η ιδέα θα παίζω σε όλα τα μεσημεριανά την άλλη μέρα με αποτρέπει. Θέλω να το ξέρετε, γι' αυτό κάθομαι μακριά. Η Ελλάδα θα ξεχάσει. Αλέκος Παναγούλης, για να μαθαίνουμε και τα πρόσωπα. Μη μαθαίνουμε μόνο. Μου επιτρέψτε τις ανοησίες του σήμερα. Η Ελλάδα της Αχλαμάρας. Η Ελλάδα. Στις 17 Νοέμβρη λοιπόν, η Ελλάδα θα ξεχάσει πάλι με τις εικόνες των Μολότοφ τα μεγάλα προβλήματα. Η ακροδεξιά θα παρλάσει από όλα τα κανάλια και θα μιλήσει για αυτά τα παλιόπαιδα, τα κολόπαιδα, τους αλήτες. Απλά θέλω να επενθυμίσω στα κανάλια ότι τα ίδια ακριβώς ονόματα είχαν εκείνα τα παιδιά και εκείνο το βράδυ. Κολόπεδα, αλήτες. Θυμάμαι τα λόγια των ακροδεξιών τότε, των χοντικών, που τους λέγανε αλήτες, τομάρια, αγράμματους, άχρηστους, κολόπεδα. Τελικά, όμως, οι φιλήσυχοι πολίτες αυτής της χώρας δεν αλλάξαν ποτέ την πορεία της χώρας. Μήπως είναι η ώρα να αρχίσουμε να ελπίζουμε στους αλήτες.